Είμαστε στην τελική ευθεία τέτοιες δουλειές, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ με την Εθνική Συμμαχία αντί να κάνει τη μεγάλη αντιεπίθεση, δηλαδή να αλλάξει τους συσχετισμούς. Προσπαθούμε βέβαια να το κάνουμε αυτό με το εθνικό μας πρόγραμμα, όπως θα παρακολουθήσατε στην πρώτη μεγάλη εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα μαζί με άλλους τέσσερις συντρόφους και συντρόφισσα. Παρουσιάσαμε το οικονομικό μας πρόγραμμα και για το μακροπρόθεσμο, γιατί η δική μας άποψη είναι ότι αν δεις τα συνολικά στοιχεία της οικονομίας, δεν επιβεβαιώνεται η αισιοδοξία τους αξιτές τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε πριν από τη μεγάλη κρίση του 2009. Δηλαδή, έχουμε μια ανάπτυξη έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών, δηλαδή αυξάνονται οι εισαγωγές σε πιο γρήγορο ρυθμό από ότι αυξάνονται οι εξαγωγές. Αυτό ήταν που έκανε το μοντέλο πριν από το 2009 μη βιώσιμο. Αυτό μας ανησυχεί ότι μπορεί να ισχύει και τώρα. Θα παρουσιάσουμε το βράδυ στην εκδήλωση το οικονομικό πρόγραμμα και όχι μόνο το οικονομικό πρόγραμμα, θα μιλήσουμε για την ανάπτυξη. Θα μιλήσουμε για το αναπτυξιακό κράτος, πώς αλλάζει, πώς παρεμβαίνει ένα κράτος με στόχο και με σχέδιο για να φύγουμε από ένα μοντέλο που περιορίζεται στον τουρισμό και στην οικοδομή. Και επειδή ξέρουμε που θέλουμε να πάμε, δείτε ότι ο Αλέξης στη συνάντηση, στην εκδήλωση στο Χαλάνδρη, μίλησε και για πώς φαντάζεται την Ελλάδα μετά από 4 χρόνια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Και ακριβώς επειδή ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και παραθέτουμε το αντιπαραθετικό μας σχέδιο, ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε σε 3 χρόνια πριν από τα 4, στα 2 χρόνια, στο 1 χρόνο και από πού αρχίζουμε τώρα. Η μεγάλη διαχωριστική γραμμή που θα το μιλήσω το βράδυ περισσότερο είναι η οικονομολόγικη πολιτική του νεοφιλελευθερισμού και της Νέας Δημοκρατίας που πιστεύουν ότι πρώτα πρέπει να μειώσει τους φόρους, μετά θα έρθουν οι επενδύσεις, μετά θα έρθει η ανάπτυξη και στο τέλος θα δούμε τι θα γίνει για την ευημερία των πολλών. Αυτό το μοντέλο δηλαδή που κατέρευσε παγκοσμίως το 2009, η Νέα Δημοκρατία είναι από τους τελευταίους που το πιστεύουν αυτό ιδεολογικά. Και από την άλλη μεριά, αυτοί που λένε ότι πρέπει η κοινωνία να πάει μαζί με την οικονομία. Και γι' αυτό έχουμε προτάσεις και για τους πιστούς, έχουμε προτάσεις και για το κοινωνικό κράτος, έχουμε και προτάσεις πώς θα λειτουργούν τα κόκκινα δάνεια, πώς θα έχουμε μια στεγαστική πολιτική. Νομίζω είναι μεγάλη η ατζέντα. Ανησυχώ για τη δημοκρατία στη χώρα μας. Ανησυχώ όταν δεν υπάρχει χώρος για δημόσιος διάλογος, για να μπορούν να εκφραστούν τα αντιπαραθετικά σχέδια. Η εργαλοποίηση της ΕΕΠ στη Ροδόπη είναι για μένα κάτι που δεν το έχω συναντήσει. Είναι στην Ελλάδα 30 χρόνια, αλλά τέτοια προσέγγιση δεν το έχω ξανασυναντήσει ποτέ σε καμιά εκλογική μάχη, όπως δεν έχω συναντήσει ποτέ μια παρέμβαση όπως της κυρίας Μπακογιάννη, που ουσιαστικά απείλησε τους μουσουλμάνικη μειονότητα ότι ψηφίστε μας, γιατί αλλιώς θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα, δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία. Και ως οικονομολόγος θέλω να σας πω ότι με στεναχωρεί πάρα πολύ ότι δεν όλο και μειώνεται, συρρυκνώνεται ο δημόσιος χώρος για μια σοβαρή συζήτηση για τι πρέπει να γίνει στη δικιά μας την οικονομία. Θα μπορούσα να σας δώσω και άλλα στοιχεία πώς δύσκολα είναι τα πράγματα και πόσο δύσκολο θα είναι τα πράγματα στα επόμενα 4 χρόνια, αλλά μένω σε αυτά και είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να μου κάνετε. Ωραία, να ξεκινήσουμε ερωτήσεις. Πόσο το λόγο θα αναποστώ τον Αστασόπλο που περιπώνησε, μετά την ευθύνη.
Καλησπέρα. Έχετε μιλήσει και εσείς και ο κύριος Τσίπρας για ότι ο στόχος αυτών των εκλογών είναι η αλλαγή των συσχετισμών. Πώς ακριβώς μεταφράζεται όμως, γιατί είναι μια πολύ γενική έννοια και επιπλέον σε περίπτωση που δεν πετύχετε αυτόν τον στόχο, τι είδους αντιπολίτευση θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη τετραετία? Κοιτάξτε, η Ελλάδα κινδυνεύει σε μια πορεία αυτό που ονομάζουμε ορπανοποίηση. Τι είναι η ορπανοποίηση από τον Υπουργό της Ουγγαρίας, να είναι ένα μεγάλο κόμμα και να υπάρχουν 3-4 κόμματα πολύ πίσω από το μεγάλο κόμμα που ουσιαστικά δεν μπορούν να κάνουν σοβαρή αντιπολίτευση. Η δική μας άποψη είναι ότι η αριστερά είναι και πολύ χρήσιμη και στην αντιπολίτευση και χρειάζεται να μπορεί να υπάρχει μια αντιπολίτευση που μπορεί να ελέγξει την κυβέρνηση, να κάνει προγραμματική αντιπαράθεση, να έχει επαφή με τα κινήματα που θα δημιουργηθούν. Άρα ο πρώτος στόχος μας είναι να θέσουμε στον ελληνικό λαό το σχέδιό μας, το πρόγραμμά μας, γιατί κατά τη δική μας άποψη μπορεί να έχει ένα καλύτερο μέλλον η ελληνική κοινωνία και η οικονομία με αυτό το πρόγραμμα. Και δευτερεύοντως, αν αυτό δεν μπορεί να πετύχουμε, να έχουμε μια πολύ σοβαρή αντιπολίτευση. Νομίζω ο ελληνικός λαός, εμείς προσπαθήσαμε με την απλή αναλογική. Δώσαμε χώρο με την απλή αναλογική. Νομίζω ότι άλλα προοδευτικά αριστερά κόμματα δεν το πήρατε σοβαρά. Τι σημαίνει απλή αναλογική και τι σημαίνει να το πάρει σοβαρά την απλή αναλογική. Τώρα έχουμε ένα άλλο σύστημα με την ενισχυμένη, με το ενισχυμένο σύστημα και άρα υπάρχουν δύο αντιπαραθετικά προγράμματα και αυτά πρέπει να κρυφθούν στις εκλογές.